Καλό σας απόγευμα. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Μην ξεχνάτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας στη γνωστή πλέον ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όλα στο πρόγραμμα papakimaketv.gr. Και ξεκινάμε με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον ηθοποιό Γιώργο Κιμούλη. Τον συναντήσαμε και μας είπε πολλά για την προσωπική του ζωή. Τι, δείτε το. Συναντήσαμε τον ηθοποιό Γιώργο Κιμούλη και μιλήσαμε μαζί του για αρκετά θέματα του θεάτρου και της πολιτικής. Η υποδομή για να εκφράσει κάποιος και να δείξει το ταλέντο του στην Ελλάδα υπάρχει? Ξέρετε, στο θέατρο μπορεί κανείς να κάνει και εδώ που είμαστε. Από εκεί και πέρα το να υπάρχει υποδομή, όπως λέτε, σε όλο το εύρος μιας θεατρικής παραγωγής, ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα πράγματα έρχονται λίγο πιο αργά από ό,τι ίσως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά έρχονται όμως. Είστε ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που έχει πρωταγωνιστήσει σε 14 κινηματογραφικές ταινίες και σε μόλις 13 τηλεοπτικά σερίαλ. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Μια δική σας επιλογή από τον καιρό που ήσασταν φοιτητής στη δραματική σχολή? Όχι, δεν θα ήμουν ειλικρινής αν το έλεγα αυτό. Έτυχε. Και στη συνέχεια βέβαια αυτό το οποίο έτυχε, ναι, το διατήρησα. Δηλαδή η προσπάθειά μου να συμμετέχω σε τηλεοπτικές σειρές δεν μπορώ να πω ότι ήταν έντονη. Όσο αυστηρός είστε με τη δουλειά σας, είστε και στην υπόλοιπη ζωή σας? Ναι, ένας άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι άλλος άνθρωπος στη δουλειά μου και άλλος άνθρωπος στη ζωή. Το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας σας ποιο θεωρείτε ότι είναι? Δεν θα σας το έλεγα. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας τα επόμενα 2-3 χρόνια? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω. Τα πράγματα πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο. Δύσκολα με την έννοια ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι αυτό το άγνωστο που συναντάμε. Κανείς ουσιαστικά δεν έχει καταλάβει πλήρως τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι, πιστεύετε, ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντίδρασης? Το ξύλο στους πολιτικούς, η πορεία στους δρόμους, η σιωπή? Τώρα το ξύλο στους πολιτικούς, όχι βέβαια τώρα, ούτε όλες οι, αν θέλετε, οι οποιασδήποτε βίες ή εξευτελιστικές κινήσεις γίνονται προς πολιτικούς. Όταν διαφωνείς με μία πολιτική, απλώς να πηγαίνεις στις επόμενες εκλογές, δεν ψηφίζεις. Εσείς ψηφίζετε? Εσείς τι λέτε? Εσείς ψηφίζω. Τι ρόλο παίζουν οι γυναίκες στη ζωή σας? Φαντάζομαι ότι ρόλο παίζει στον κάθε άντρα. Η κόρη σας? Η κόρη μου, ναι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πατέρας που να έχει κόρη και να μην τη λατρεύει. Κοινό τόπο θα ήταν να απαντήσω ότι τη λατρεύω. Είναι 17 ετών και από όσο ξέρω θέλει να γίνει ηθοποιός. Ό,τι θέλει. Το αν θα τα καταφέρει είναι μια ιστορία που είναι δική της.